Πρόγραμμα Εξοικονομώ. Σήμερα παρουσιάστηκε και το πρόγραμμα Σπίτι μου για τους νέους. Η Μαρία Παπά κατέγραψε τις πρώτες αντιδράσεις. Με ενδιαφέρει και εμένα, και αν όχι τώρα δηλαδή, τα επόμενα 4-5 χρόνια, προκειμένου να κάνω και εγώ αυτή την επιλογή, διότι θα ήθελα να έχω και εγώ τη δική μου κατοικία, πράγμα το οποίο θα μου παρέχει μια ασφάλεια και διαφορετικά νιώθεις καλύτερα σε ένα δικό σου σπίτι. Ο Βασίλης κυνηγά το όνειρο ενός σπιτιού. Πλέον διαπιστώνει ότι είχε την ευκαιρία να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, πληρώνοντας δόση δανείου μικρότερη από το ενοικιό του. Τα πιο πολλά νέα ζευγάρια ψάχνουν ακίνητα από 75 τετραγωνικά μέτρα έως 120 τετραγωνικά μέτρα, διακίνητα με 2 προδωμάτια με στόχο να κάνουν οικογένεια. Το πρόγραμμα Σπίτι μου του Υπουργείου Εργασίας απευθύνεται σε νέους 25 έως 39 ετών. Οι δικαιούχοι μπορούν να αποκτήσουν μέσω του προγράμματος πρώτη κατοικία επιφάνειας έως 150 τετραγωνικών μέτρων. Το δάνειο μπορεί να φτάσει κατανότατο στις 150.000 ευρώ. Το επιτόκιο είναι μόλις 1%. Για τρίτεκνους και πολυτέκνους το δάνειο θα μετατρέπεται σε άτοκο. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία με στόχο την προσιτή στέγη, πρωτίστως για τους νέους συμπολίτες μας, παρεμβάσεις που αγγίζουν τα 1,8 δισεκατομμύρια, με πιο σημαντική ίσως τα ευνοϊκά δάνεια. Τρομάζω για το πώς θα ανταπεξέλθω να συνεχίσω να ζω μόνη μου. Η κρίση στέγης έγινε θέμα στο Reuters. Η Χριστίνα Παπά πρόσφατα αναγκάστηκε να μετακομίσει σε ένα σπίτι 25 τετραγωνικών για το οποίο πληρώνει 200 ευρώ ενίκιο. Ο μισθός της είναι 650 ευρώ και ανησυχεί ότι θα πρέπει να επιστρέψει στο παιδικό της δωμάτιο. Άμα δεν αλλάξει κάτι, βλέπω το μέλλον να είναι σίγουρα εκτός Ελλάδας. Είναι ενδεικτικό ότι το 67% των νέων 24 έως 35 ετών στην Ελλάδα ζει στο παιδικό δωμάτιο. Στα εθνικά μας θέματα τώρα.